Είναι οι αποκλειστικές εικόνες που κατέγραψε συνεργείο του Αλφα από το επιβλητικό σπίτι του τρόμου. Πίσω μου είναι το σπίτι στο οποίο πραγματοποιήθηκε η τελετή εξαγνισμού ψυχής και σώματος. Όπως βλέπετε κι εσείς, το σπίτι μοιάζει με φρούριο. Αν υπάρχει κάτι που προκαλεί εντύπωση, είναι οι σημαίες διαφόρων χωρών στην αυλή και οι κάμερες ασφαλείας γύρω από το ενοικιαζόμενο σπίτι. Από το εσωτερικό, όπως βλέπετε στο βίντεο που βρήκαμε στο διαδίκτυο, ξεχωρίζει χλιδά τη διακόσμηση. Σε αυτό το σπίτι βρήκε τραγικό θάνατο η 34χρονη στις 27 Αυγούστου. Όπως αποκαλύπτεται λίγα λεπτά μετά την κατανάλωση του ροφήματος, η νεαρή είχε παρουσιάσει αφόρητους πόνους στο στομάχι και την μετέφεραν σε άλλο δωμάτιο για να ξαπλώσει. Στο δωμάτιο που την εντόπισαν δηλαδή ανέστητη πριν να διακομιστεί στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Το πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες εμφανίζεται ως πνευματιστής σε διάφορες χώρες είναι ο 42χρονος Κολομβιανός, ο οποίος έφυγε από την Κύπρο το βράδυ της ίδιας ημέρας. Ο 42χρονος έφερε από τη χώρα του φυτά και βότανα με τα οποία παρασκευάστηκε το ρόφημα που δόθηκε στους παρευρισκόμενους. Καταζητείται με διεθνές ένταλμα σύλληψης.